Ως τη μεγαλύτερη γιορτή του Ελληνισμού, χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Βούγιας τον εορτασμό της επετείου της Επανάστασης το 1821. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Ελληνισμού και γιατί είναι διπλή βέβαια, θρησκευτική και εθνική, αλλά κυρίως γιατί η Επανάσταση του 1821 έθεσε τις βάσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και οι Έλληνες έδειξαν στοιχεία αυταπάρνησης, αγωνιστικότητας, αλληλεγγύης και ενότητας, τουλάχιστον μέχρι την κατάκτηση του δικαιώματος της ελευθερίας και της συγκρότησης του τόπου. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να δείξουμε και σήμερα, γιατί έχουμε καινούργια προβλήματα, οικονομικής φύσεως περισσότερα και η οικονομική μας ανεξαρτησία, που είναι το ίδιο σημαντική με την κοινωνική, νομίζω πως θα είναι το αίσιο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Αρκεί να δείξουμε και εμείς σήμερα τα ίδια χαρακτηριστικά, την κοινωνική αλληλεγγύη και κυρίως την ενότητα που τόσο απαραίτητη είναι. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά στο λαό της Βέρειας και του νομού Ημαθίας γενικότερα και εύχομαι σε λίγες μέρες να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και στην εθνική μας προσπάθεια που κάνουμε σήμερα. Είναι μια μέρα τιμής και μνήμης για όλους όσοι θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, δήλωσε ο βουλευτής Πασόκ Ημαθίας Τάσος Σιδηρόπουλος. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής σε όλους αυτούς που έδωσαν ουσιαστικά με προσωπική θυσία τη δυνατότητα σήμερα η Ελλάδα να είναι ελεύθερη, να είναι δημοκρατική και ανεξάρτητη. Σε αυτό τον αγώνα και αυτό το μήνυμα που παραμένει επίκαιρο, πολιτική ηγεσία, λαός με αίσθημα ευθύνης, ομοψυχίας και ενότητας θα συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα, το δικαίωμα στο χαμόγελο, για να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη κρίση και συγκυρία. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι με σχέδιο, με όραμα, με αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε και να ξαναπάμε τη χώρα μπροστά. Με την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση διαφαίνεται περίτρανα πως το μέλλον είναι αυτά τα παιδιά, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ημαθίας Μιχάλης Χαλκίδης. Σήμερα γιορτάζει η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Εμείς στεκόμαστε με ευλάβεια στην αγαπημένη μας Παναγιά μπροστά, αλλά και με σεβασμό στους νεκρούς οι οποίοι μας χάρισαν την ελευθερία. Αυτά τα δύο σύμβολα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού πρέπει να οδηγούν και να καθοδηγούν εμάς τους νεότερους. Σήμερα με τη μαθητική παρέλαση και με τη στρατιωτική νομίζω ότι περίτρανα διαφαίνεται ότι η ελπίδα της Ελλάδος είναι αυτά τα νέα παιδιά. Χρόνια πολλά. Τιμούμε σήμερα τους ήρωες του 21 που έκαναν πράξη τις ελπίδες και τα όνειρα όλων των Ελλήνων, τόνισε στις δηλώσεις του ο Δρομάρχης Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Τιμούμε σήμερα τους ήρωες του 21 που έκαναν πράξη τις ελπίδες και τα όνειρα όλων των Ελλήνων, χαρίζοντας σε εμάς δύο υπέρτατα αγαθά. Την ανεξαρτησία ως έθνος και την ελευθερία ως λαός. Ως μια μέρα ανάδυσης και αισιοδοξίας χαρακτήρισε την επέτειο εορτασμού της 25ης Μαρτίου η Δήμαρχος Βέρειας. Μέρα ανάτασης, μέρα αισιοδοξίας σήμερα, γιατί μας θυμίζει την παλικαριά, τη λεβεντιά του λαού μας, την παλικαριά των Ελλήνων, το εθνικό φρόνημα το ισχυρό των Ελλήνων. Τέτοιες μέρες δύσκολες για την πατρίδα, αυτό το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να παίρνουμε δύναμη από τις μνήμες, χρειαζόμαστε να παίρνουμε κουράγιο από τις μνήμες. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά για την πατρίδα σε αυτή τη δύσκολη καμπή και δεν θα γίνουμε επέτες των φτωχοκομείων της Ευρώπης. Όλοι οι Έλληνες είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε γι' αυτό και η τοπική αυτοδιοίκηση το έχει αποδείξει. Ο Σεφασμιώτος Μητροπολίτης Βέρειας, Νάουσας και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων, έδωσε το δικό του στίγμα για το μήνυμα της επετείου της Επανάστασης του 1821. Μεγάλη μέρα σήμερα και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ορθοδοξία μας, διότι μια κούφτα Έλληνες, αλλά Έλληνες που πίστευαν στο Θεό, που αγωνίστηκαν υπερπίστως και πατρίδος, έφεραν αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα που κανείς ίσως δεν το πίστευε τα χρόνια εκείνα, ότι αυτοί οι λίγοι Έλληνες θα φέρουν αυτό το αποτέλεσμα και σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε αυτά τα καλά της ελευθερίας. Φτάνει όμως να τα εκτιμήσουμε.